Λίμπερο 107,4. Το σχόλιο του Βασίλη Σαμπράκου στην εκπομπή Pressing. Καλημέρα φίλε. Να πω ότι η συνομιλία μας είναι μια χορηγία της Novibet και κατά τα άλλα να δηλώσω σοκαρισμένος με το γεγονός ότι σήμερα αρχίζει την προετοιμασία της μια από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά με σοκάρει και μόνο που το σκέφτομαι γιατί... Πότε τέλειωσε η σεζόν και αρχίζει η επόμενη, δηλαδή τι γίνεται. Ο Άρης έχει ένα τρίμερο που έχει ξεκινήσει με εργομετρικά και ιατρικά. Σωστά, είναι, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Δηλαδή ότι, έχουν, ότι ξεκινούν, ενώ στην πραγματικότητα εγώ δεν νιώθω ότι έχουμε τελειώσει. Γιατί μια εβδομάδα πίσω, 10 μέρες πίσω ήταν ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, το περασμένο Σαββάτο ήταν ο τελικός του Champions League. Εγώ είμαι ακόμα στη σεζόν 22-23. Εδώ χρειάζεται εμπειρία. Εδώ χρειάζεται εμπειρία, δηλαδή. Να παίζω εγώ και εσύ στον Παναθηναϊκό ή στον Άρη, να έχουμε πάει ξέρω εγώ, κάπου εξωτικά διακοπές. Πες ένα μέρος που θα σου άρεσε, στο Ντουμπάι, δεν ξέρω αν είσαι από αυτούς. Εγώ δεν είμαι για Ντουμπάι, κάτι πιο ευρωπαϊκό θα ήθελα ή Ηνωμένες Πολιτείες. Πετάς το διαβατήριό σου ή το κρύβεις κάπου, αν το έχασα, ή δηλώνεις ότι δέχτηκες επίθεση, στα κλέψαν όλα, παιδιά, έχασα την πτήση, θα έρθω σε. Κάτι μπορείς να κάνεις λίγο να επεκτείνεις διακοπές, ότι δεν γίνεται από 14 Ιουνίου, όταν πριν από. 10 μέρες παίζανε ποδόσφαιρο, να ξαναφορέσεις τα ρούχα για να βγεις στο γήπεδο. Είναι λίγο ακραίο. Ξέρεις τι θέλω, ένα σχόλιο από σένα. Το λέγαμε νωρίτερα με τον Γρηγόρη. Στη Βραζιλία, όπου η εθνική ομάδα δεν είναι απλά μια εθνική ομάδα, είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι στη Βραζιλία, δεν έχω πάει να σου πω, αλλά φαντάζομαι δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση όπως έχει η δική μας εθνική. Πρέπει να λέω κάτι παραπάνω για τη Βραζιλία. Η εθνική Βραζιλία. Δήλωσε λοιπόν ο Λουίς Ιγνάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πρόεδρος της Βραζιλίας, ότι είναι λυπηρό που η εθνική μας ομάδα, η οποία θεωρείται μια από τις καλύτερες στον κόσμο, δεν έχει βρει ακόμα προπονητή. Τα έχωσε λίγο στην ΕΠΟ της Βραζιλίας ο πρόεδρος της χώρας και είπε μεταξύ άλλων: το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια σπουδαία εθνική, δεν έχουμε πλέον παίκτες της ίδιας ποιότητας με αυτούς του Μουντιάλ του 70. Ήταν όρημοι και έμπειροι άντρες, δεν είχαμε μόνο παιδιά, είχαμε άντρες στην επιλογή, όπως ο Πελέ που ήταν 30 ετών. Παρακολουθώ αγώνα της Κορίνθιας, θέλω να ξαπλώσω τον καναπέ και να μην σηκωθώ ποτέ ξανά. Ντρέπουμε πολύ, έχουμε γίνει χώρα εξαγωγής παιχτών. Τους πουλάμε στα 17, τους αγοράζουμε στα 34. Αυτή είναι η λογική του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, είπε ο κύριος Λούλα. Δίκιο έχει ο κύριος Λούλα, δεν είναι ότι δίκιο έχει. Περιγράφει την πραγματικότητα, δεν περιγράφει κάτι ακραίο. Ακραίο είναι να λες να πάω πίσω στην ομάδα του 70, αλλά... το έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι ζήτημα του ποδοσφαίρου το ότι δεν γεννιούνται ηγέτες και δεν εμφανίζονται ποδοσφαιριστές, άνθρωποι δηλαδή που είναι σκληραγωγημένοι και που ξέρουν να αποδώσουν στα δύσκολα και υποπίεση, γιατί έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά στη διάρκεια των τελευταίων. Ναι, φαντάζομαι αλλιώς μεγάλωσε ο Νεϊμάρ και αλλιώς μεγάλωσε ο Σόκρατες. Ειδικά το παράδειγμα που χρησιμοποιήσεις είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό. Ο Νεϊμάρ μεγάλωσε σε γυάλα κανονικά. Δηλαδή ήταν ο εκλεκτός από μικρό παιδί, δεν είχε ζητήματα βιοποριστικά. Το αντίθετο, άρχισε να πλουτίζει από τα παιδικά του χρόνια. Δεν έχει σχέση ο τρόπος που έχει μεγαλώσει με τον τρόπο που μεγάλωσαν. Εγώ θυμάμαι, επειδή ξέρεις, κυκλοφορούν πολύ αστικοί μύθοι σχετικά με το πώς συμπεριφερόταν ο Ριβάλντο όταν ήταν στην Ελλάδα. Θυμάμαι να τον βλέπω να παίρνει ένα καφέ από το κηλικείο του αεροδρομίου, ας πούμε, και να βγάζει και να πληρώνει με ψηλά και να πληρώνει μέχρι, ξέρεις, αν ήταν, ξέρω εγώ, ένα 80, έψαχνε να βρει και τα 30 λεπτά να τα δώσει ακριβώς, μην τυχόν και χάσει τα ρέστα. Και εμείς είχαμε Βραζιλιάνους που... στην πόλη μας που δεν είδε η πόλη το ευρώ. Για 2, 3, ναι. 4, 5 χρόνια, δεν είναι γενικότερα. Είναι λίγο. Ναι, όμως εδώ μπορείς να έρθεις στη θέση του, γιατί ο Ριβάλντο ήταν κάποιος που μικρός είχε χάσει τα δόντια του από την κακή ανάπτυξη που είχε επειδή δεν είχε να φάει. Άρα ήταν παραπάνω από σκληραγωγημένος. Άρα τι να του έλεγε το δύσκολο παιχνίδι, το στράβω σε ένα μάτ, το χάνουμε και πω πω τι θα κάνουμε. Δεν έμενε το κεφάλι του κρύο, η αποφασιστικότητά του ήταν εκεί. Η αυτοπεποίθησή του ήταν εκεί γιατί είχε επιβιώσει μέσα από πιο δύσκολες καταστάσεις, άρα μπορείς να εξηγήσεις γιατί ο Ριβάλντο απέδιδε υποπίεση και γιατί ο Νέιμαρ δεν αποδίδει υποπίεση. Μπορείς να το εξηγήσεις από αυτή τη γωνία, αν το κοιτάζεις. Νομίζω πάντως ότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας είναι λίγο παλέμαχος, το είπα και νωρίτερα στον Γρηγόρη, ελληνικών ομάδων που λέει, ας πούμε,
Ποιος Παναθηναϊκός ρε παιδιά τώρα, σαν την ομάδα του Δωμάζου και του Αντωνιάδη τώρα δεν πέρασε τότε. Τι μου λέτε τώρα, ποιος Μπορέλη και ποιος έχει Γκονζάλης και ποιος... Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, δηλαδή βλέπω μπροστά μου ας πούμε την ομάδα της Βραζιλίας του 94, γιατί μου αρέσει κατά καιρούς να θυμάμαι λίγο. Έχει μέσα Ταφαρέλ, έχει Μπράγκο, έχει Μπεμπέτο, έχει Ντούγκα, έχει Ράι, έχει Ρωμάριο, έχει Αλνταΐρ, Καφού, Λεωνάρντο, Μαζίνιο, Ρονάλντο, τον κανονικό. Αυτή η Βραζιλία, ας πούμε, στο μυαλό του κυρίου Λούλα ενδεχομένως να μην λέει τίποτα. Να είναι μόνο η Βραζιλία του Καρέκα, του Σόκρατες, του Πελέ και όλης εκείνης της υπερομάδας που όντως ήταν κάτι το ασύλληπτο για εκείνα τα χρόνια. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό πάνω σε αυτό που είπες σε σχέση με τους παλέμαχους, θα πω ότι αυτό ισχύει για αυτούς που είναι σήμερα από τα 60 και πάνω οι νεότεροι παλέμαχοι, δηλαδή αυτοί που είναι σήμερα 50-άριδες, δεν λέω τους ακόμα μικρότερους. Λειτουργούν λίγο με διαφορετική νοοτροπία. Δεν ξεκινούν να λένε στα δικά μας τα χρόνια που ήταν καλά. Και αυτό εννοείται ότι επικρατεί στο εξωτερικό. Το έχω και πάρα πολύ φρέσκο που έβλεπα προχθές στην Κωνσταντινούπολη το πώς συμπεριφέρονταν ας πούμε ο Ανρί στο Χάλαντ, που ο ένας είναι μικρό παιδί που ναι, okay, είναι wonderkid. Το είδα το κλιπάκι. Δηλαδή πραγματικά μιας που το ανέφερες να ρωτάει ο Χάλαντ και να το εννοεί, όχι να κάνει σόου, ότι τι συμβουλή έχεις να μου δώσεις. Είναι εκπληκτικό, εντάξει. Ναι, ναι. Για ένα στάρ της εμβέλειας του Χάλαντ και της σιγουριάς που μπορεί να έχει και έχει ασφαλώς όταν είναι αυτή. Μπορώ να σου πω ότι είναι ένα παιδί το οποίο, όπως πολύ φυσιολογικά όλοι φανταζόμαστε, έχει κουδουνίσει το μυαλό του. Επειδή εγώ τον είδα, ξέρεις, είδα συμπεριφορές έξω από τα ποδητήρια και στην προπόνηση της παραμονής, και μετά από τη λήξη του τελικού είδα τους ποδοσφαιριστές να συναστρέφονται με ένα πλήθος δημοσιογράφων που ήταν, δεν ξέρω πώς, πολλές δεκάδες ας πούμε. Ναι. Το καταλάβαινες ότι αυτό το παιδί είναι πάνω στο σύννεφο και πώς να μην είναι όταν Βασίλη, στα 22 του όταν εγώ, εγώ στα 17-18 αντί να μου δώσουν 5.000 δραχμές μου δίνανε 10. Ένα 10.000 ναι. Κουδούνιζε το κεφάλι μου. Εντάξει, τώρα. Ναι. Μα γι' αυτό το λέω ότι επειδή έχω δει πάρα πολλά παιδιά να μεγαλώνουν στο ποδόσφαιρο, Έλληνες και ξένους, και μπορώ να κάνω τις συγκρίσεις, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι. Ναι, okay, ο Χάλαντ παίζει στη City, κατέκτησε το Champions League, bla bla, αλλά είναι ένα παιδί 22 ετών, όπως είναι όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε δει να μεγαλώνουν στις ποδοσφαιρικές ομάδες σε μικρότερες κλίμακες, θέλω να πούμε. Ας το πούμε, αλλά σε σχέση με το πώς το αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος, τον άνθρωπο τον επηρεάζει το περιβάλλον. Δεν κοιτάζει τα σύνορα του περιβάλλοντος. Δηλαδή, αν είσαι στο επίκεντρο στην Ελλάδα και είσαι ο Κωνσταντέλιας, για παράδειγμα, δεν κουδουνίζει το μυαλό σου λιγότερο συγκριτικά με του Χάλαντ. Το ότι ο Χάλαντ κοιτάζει το Instagram του, ας πούμε, κάθε μέρα για να δει κατά πόσες εκατοντάδες χιλιάδες αυξήθηκαν οι followers, ναι, τον κάνει να χάνει λίγο παραπάνω το μυαλό γιατί αισθάνεται παγκόσμιος star. Αλλά αν είναι να την ψωνίσεις και αυτό έχεις μέσα σου, θα στο βγάλει και μια μικρότερη κλίμακα. Ακόμη και αν δηλαδή είσαι πρώτος στο χωριό, πρώτος στην Ελλάδα ας πούμε. Άρα θέλω να πω, επειδή κάνονται οι συγκρίσεις, μπορώ να πω ότι αυτό είναι ένα παιδί το οποίο έχει κουνηθεί και είναι πολύ φυσιολογικό να έχει κουνηθεί. Παρόλα αυτά, σε αυτούς μιλάει με σεβασμό. Όμως ας το αφήσουμε αυτό στην ακλή, ότι αυτό που είπες, ότι και οι απέναντι, δηλαδή οι μεγαλύτεροι, δεν είναι έλα ποιος Χάλαντ, εγώ ο Ανδρή έκανα μαγικά, έκανα παπάδες, ή ο Αγουέρο το ίδιο που τον είδα να κουβεντιάζει με το Χάλαντ. Και αυτό δεν ισχύει μόνο έξω, ισχύει και εδώ. Και η πρώτη γενιά που άλλαξε εδώ την νοοτροπία είναι η γενιά των ποδοσφαιριστών που κατέκτησαν το Euro 2004. Αυτοί, επειδή είχαν υποφέρει, ειδικά στην εθνική ομάδα, από τους μεγαλύτερους, από τους προηγούμενους παλέμαχους δηλαδή, οι οποίοι τους έκαναν πάρα πολύ αυστηρή κριτική και ήταν πάντα ότι εγώ ξέρω, στα δικά μου χρόνια ήταν, η δική μας ήταν ομαδάρα, και ενώ αυτή ειδικά η ομάδα θα μπορούσε, πες ότι κατοχύρωσε το δικαίωμα να λέει η δικιά μας η ομάδα ήταν η καλύτερη, δεδομένου ότι το τεκμήριο είναι η κατάκτηση του Euro, δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν κάνει κριτική στην εθνική ομάδα, δεν κάνει κριτική στους ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο έχουν οι ίδιοι, επειδή είχαν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στα χρόνια πριν από την κατάκτηση του Euro. Θυμίζω ότι όταν η ομάδα πήγε στην Πορτογαλία για να παίξει αυτό το τουρνουά, οι ποδοσφαιριστές είχαν επιβάλει εμπάργκο δηλώσεων στο Μέγκα, το οποίο ήταν το καιρό εκείνο, μακράν του επόμενου, το τηλεοπτικό κανάλι με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Ναι, ναι.
ένιωθαν ότι υπέφεραν από την κριτική, δικαίως αδίκως άλλη κουβέντα, δεν κοιτάμε αυτό τώρα, και ακριβώς επειδή εκείνοι από τους μεγαλύτερης ηλικίας είχαν τραβήξει πολλά, το είχαν αυτό ως οδηγό, είναι σαν να έχουν ομονοήσει πάνω σε αυτό, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει εξαίρεση. Όλων τους η στάση σε σχέση με την εθνική ομάδα, παρότι κάποιοι πήγαν, δούλεψαν, τους έδιωξαν, άρα έχουν και ένα λόγο, ξέρεις, να βγάλουν λίγο λόγο εγωισμού, ας πούμε, να μιλήσουν κριτικά και να πούν ότι εγώ ήξερα πώς να τα κάνω, αυτοί εδώ που είναι τώρα δεν ξέρουν. Δεν το κάνουν ούτε αυτό. Και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο ότι συμβαίνει έξω, συμβαίνει και εδώ, ευτυχώς. Γιατί όλα αυτά προφανώς δημιουργούν λίγο καλύτερο περιβάλλον για να μεγαλώνουν οι επόμενοι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό το λέω. Τώρα σε σχέση με αυτό που λέει για τον προπονητή, εντάξει, δίκιο έχει ότι έχει καθυστερήσει η Βραζιλία. Μας έριξε πόρτα ο Αντζελότρη, η Βασιλή. Τι να κάνουμε αν είμαι πρόεδρος της Βραζιλιάνικης ΕΠΟ. Και αυτόν εντάξει, ήταν που περιμέναμε. Ναι, αυτό περιμέναμε. Αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή. Προτίμησε ο άλλος να κάτσει στη Ρεάλ. Και για μένα καλός, γιατί δεν είναι απόμαχος ο Αντζελότη να πει: α, θα πάω στη Βραζιλία, θα βλέπω τρία μάτς τη βδομάδα, δύο ή ένα και θα. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω ότι θέλουν τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι προπονητές να είναι σε σύλλογο, να είναι εκεί η καθημερινότητά τους. Κοίτα, αφενός τον ανανέωσε η Ρεάλ, καλά, τον Αντζελότη, σε μια περίοδο που σκεφτόταν να εγκαταλείψει την προπονητική, όταν πήγε στη Ρεάλ. Έχει πει και αρκετές φορές ότι αν τη μέρα που θα φύγει από τη Ρεάλ θα αποσυρθεί. Δεν πιστεύω ότι θα αποσυρθεί. Πιστεύω ότι τότε θα είναι το επόμενο του βήμα και σαν αυτό να πάει να αναλάβει μια εθνική ομάδα, ειδικά αν ψηθεί λίγο σε σχέση με το τι προοπτική έχει η γενιά της χώρας που θα του ζητά να αναλάβει την εθνική ομάδα. Αλλά ναι, όσο το η Ρεάλ του λέει κάτσε, δεν υπάρχει ούτε αυτός να φύγει από εκεί. Περνάει υπέροχα. Πού να πας, φίλε, πού να πας. Εγώ απορώ πως εσύ ένα Άλεξ δεν έχει γυρίσει. Εντάξει, μάλλον περνάει καλά στο σπίτι. Περνάει καλά στο σπίτι, προφανώς. Δεν ξέρω. Κοίτα, αν δεν είχε τόσα προβλήματα υγείας, κάποια στιγμή μετά το 2013 που έφυγε, θα είχε επιστρέψει. Ναι, ρε φίλε, είναι άνθρωποι που από 5 χρόνων. Πολλά προβλήματα υγείας. 5 χρόνων, 6, πόσο, 7 ήταν σε ένα γήπεδο και δεν το άφησαν μέχρι τα 50, 60, 70 τώρα. Δηλαδή, ξημερώνει η μέρα και κάθεσαι στο σπίτι, του φαντάζομαι όλου αυτού να κοιτάνε το ταβάνι, ας πούμε, από το κρεβάτι. Και σου λέει τώρα τι να κάνω. Που δεν έχω προπόνηση, δεν μπορώ να είναι ταξίδι, ένα. Είναι δύσκολο πολύ. Δηλαδή η ζωή σου έχετε πάνω κάτω. Αν δεν έχεις κάτι άλλο στην ατζέντα σου, έβλεπα λίγο νωρίτερα τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών για την πρόκριση ή μη πρόκριση των ελληνικών ομάδων. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει πρέφα. Δεν έχω δει, όχι, δεν έχω δει τις αποδόσεις. Για πες. Ξεκινάμε με την ΑΕΚ. Τρία απόδοση να προκριθεί στους ομίλους του Champions League. 1,35 να μην μπει στους ομίλους η ΑΕΚ. Είναι δίκαιο θεωρείς, μάλλον, ναι. Αν και το 3 είναι χαμηλό μου φαίνεται λίγο. Ναι, το 3 είναι χαμηλό. Κοίτα, σωστά, αν σκέφτεσαι ότι συζητάμε για μια ομάδα που πέρσι δεν έπαιζε στην Ευρώπη, είναι πολύ φυσιολογικό να της δίνουν λίγες πιθανότητες να καταφέρει να φτάσει στη φάση των ομίλων. Ναι. Τώρα, αν μπεις λίγο εισχωρήσεις και σκεφτείς την εξέλιξη που είχε η ΑΕΚ στη διάρκεια της σεζόν, το γεγονός ότι εξοικειώθηκε με την νοκάουτ διαδικασία μέσα από το κύπελο, γιατί είναι μια ομάδα που δεν τις είχε αυτές τις παραστάσεις, γιατί δεν έπαιξε στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Μέσα από το κύπελο όμως πήρε τέτοιες παραστάσεις. Λάβεις υπόψη ότι πρόκειται να συνεχίσει με τους ίδιους. Δηλαδή τον ίδιο προπονητή, τον ίδιο κορμό της εντεκάδας, ναι, θα έχει κάποιες αλλαγές. Το όραμα είναι να είναι ενισχυμένη η ΑΕΚ. Αυτό είναι το όραμά της. Δηλαδή θεωρητικά πρέπει να βάλουμε ως βάση τη συζήτηση ότι η δυναμική που θα έχει στην αρχή της σεζόν θα είναι καλύτερη συγκριτικά με αυτή που είχε ένα χρόνο πίσω. Και σκεφτείς επίσης ότι στις κληρώσεις, νομίζω ο Μιχάλης μου τα έχει εξηγήσει πολύ, γιατί εγώ με αυτά δεν το καίω το μυαλό μου, δεν είναι κάτι που μου αρέσει πολύ, αλλά φροντίζω να μου κάνει τα updates εκείνος. Λέω ότι είναι για την ΑΕΚ δεν πρόκειται να έρθει μια κλήρωση 80-20, δηλαδή 80% αποκλείστηκε και 20% να περάσει. Θα είναι πιο κοντά στο 60-40. Άρα εγώ θα έλεγα ότι αν κάποιος πιστεύει τόσο πολύ στην αύρα που δίνει στην ΑΕΚ η έδρα της, όχι, το 3 δεν έχει στοιχηματική αξία, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Ναι. Αν το βρίσκει πάνω από το 3 όμως και το πιστεύει, θα έλεγα ναι, έχει αξία το στοίχημα. Τώρα να ποντάρεις ότι θα περάσει πάλι λίγο είναι, οπότε ναι, δεν έχει αξία. Πάμε στο Παναθηναϊκό, 10 να περάσει στους ομίλους, 1-0-3 να μην περάσει. Αυτό νομίζω είναι πιο δίκαιο. Ναι.
Και ναι, δείχνει και τη δυσκολία του. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει βρει τα ευρωπαϊκά του πατήματα. Πέρσι δεν τα κατάφερε. Παρότι νομίζω μπορεί να αισθάνεται αδικημένος από την τύχη, από ένα μικρό σφύριγμα, δύο, τρία, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι, έχει περάσει ένα χρόνο. Αλλά είναι δύσκολο ο δρόμο του Παναθηναϊκού. Χωρί να τον αλύσουμε πολύ. Είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει τέσσερα προκριματικά στην πραγματικότητα για να φτάσει μέχρι τη φάση των ομίλων. Δηλαδή τις τρεις προκριματικές φάσεις και τα play-offs. Ναι, αν έχει φτάσει στα play-offs η ψυχολογία του θα είναι πάρα πολύ καλή γιατί θα έχει κάνει τρεις προκρίσεις, θα έχει εξασφαλίσει την παρουσία στο Europa. Θα είναι, ξέρεις, θα έχουν φουσκώσει τα πανιά του, αλλά το ζήτημα είναι πώς φτάνεις εκεί με μια ομάδα η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει ξεκουραστεί. Για μένα αυτή η παράμετρος είναι, να τώρα ο Φώτης Ιωαννίδης επάθει μια θλάση που θα τον αφήσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες έξω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς θα σωματωνόταν στην προετοιμασία με καθυστέρηση γιατί είναι στην εθνική ομάδα. Τώρα θα πήγαινε υγιής, τώρα δεν πάει υγιής, σημαίνει χάνει τη μισή από την προετοιμασία που θα κάνει ο Παναθηναϊκός πριν από τα πρώτα παιχνίδια για την πρώτη προκριματική φάση. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι οι ποδοσφαιριστές που είναι στις εθνικές ομάδες, η ξεκούρασή τους είναι μηδαμινή και επίσης η ενσωμάτωσή τους δεν θα είναι έγκαιρη. Άρα για τις ομάδες, για συλλόγους σαν τον Παναθηναϊκό που δίνουν τόσο νωρίς το πρώτο παιχνίδι που είναι μέσα στον Ιούλιο. Άρα λέω με αυτό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή για τον Παναθηναϊκό. Αν κανείς λάβει υπόψη ότι ακόμα δεν έχει κάνει μεταγραφές, έχει κάνει δύο μεταγραφές, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα για να νιώσει ότι έχει ενισχυθεί. Πόσο γρήγορα, ποιος να το ξέρει, μπορεί αύριο ο Παναθηναϊκός να ανακοινώσει τρεις ποδοσφαιριστές. Θα την αλλάξουμε τη συζήτηση, γιατί τότε θα πούμε ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει χρόνο να δέσει μια ομάδα. Χρόνο. Τέλος πάντων είναι ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, γιατί δεν είναι χρόνος αυτός όταν δεν έχει 25 γεμάτες προπονήσεις. Όπως και να έχει όμως, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Αν περάσει την Γκένκ ή την Νίπρο στο δεύτερο προκριματικό, μπορεί να βρει μετά απέναντί του τη Ρέντζερ, την Πράγκα, την Αϊτχόφεν, τη Μασαλία στο τρίτο προκριματικό και μετά στα play-off δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το έργο. Καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι. Πάμε παρακάτω. Απλά αναφέρω ότι το να προκριθούν δύο ομάδες στους ομίλους δίνει 30, νομίζω πεταμένα λεφτά είναι. Πετάξτε κανένα 2 ευρώ από το μπαλκόνι, μπορεί να πιάσει πιο πολύ τόπο. Δύο ομάδες στους ομίλους του Champions League. Ναι. 300 ευρώ πέρα. Καμία ομάδα 1,39, μία ομάδα 2,85. Πάμε στον Ολυμπιακό λίγο να το προλάβουμε. Αφού το ξεκινήσαμε, ο Ολυμπιακός να προκριθεί στους ομίλους του Europa League 2-20, να μην προκριθεί 1-62. Και εδώ με βρίσκει σύμφωνο, γιατί το Europa League έχει δυναμώσει πολύ. Αλλά δεν υποτιμούν τον Ολυμπιακό, όπως υποτιμούν την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό. Λογικό είναι. Με τη δεκαετία που έχει πίσω του, πολύ φυσιολογικό. Όταν κάνεις τη σύγκριση των δεκαετιών που έχουν αυτές οι ομάδες, πολύ φυσιολογικό. Αλλά εδώ θα πω ότι για τον Ολυμπιακό δεν κοιτάζεις να δεις το ποιος θα είναι ο αντίπαλος του. Κοιτάζεις να δεις πόσο γρήγορα εκείνος ο ίδιος θα γίνει κάτι που θα μοιάζει σαν ομάδα και θα έχει τις βασικές αρχές, δηλαδή στη συμπεριφορά του. Γιατί σήμερα που συζητάμε και έχει 14 Ιουνίου, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο προπονητής. Δεν ξέρουμε ποιος είναι στην πραγματικότητα ακόμα. Δεν έχει παρουσιαστεί, δεν έχει ανακοινωθεί. Και αν ανοίξει και τη συζήτηση σχετικά με το τι ρόστερ έχει και πόσες αποφάσεις έχει να πάρει για αυτούς τους παίκτες που έχει ήδη, ώστε ο προπονητής να καταλάβει. Γιατί για μένα η διαδικασία που ακολούθησε πέρσι ο Ματίας Αλμέιδα είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί ένας προπονητής όταν παραλαμβάνει μια ομάδα. Ναι. Τι έκανε? Προπόνησε αυτούς που είχε. Τους έβαλε σε τρία φιλικά, τους έδωσε όλο το χρόνο. Σε αυτούς που ήταν υπό κρίση, έβγαλε ένα συμπέρασμα, άστο το αν πέτυχε ή δεν πέτυχε, η ιστορία μάλλον λέει ότι πέτυχε, αλλά ακόμη και αν κάποιος πει ότι κάπου λάθεψε, η διαδικασία ήταν σωστή. Αυτή τη διαδικασία ο προπονητής του Ολυμπιακού, όπως φαίνεται, δεν θα μπορέσει να την ακολουθήσει. Δεν θα έχει χρόνο. Λοιπόν, πάμε στον Άρη να τελειώσουμε. Είναι και 29. Να προκριθεί ο Άρης σε ομίλους του Conference 7,5, να μην προκριθεί 1-0-7. Καμία στοιχηματική αξία και δείχνει και την δυσκολία του εγχειρήματος του Άρη, που ξεκινάει από τους αδύναμους. Συμφωνώ, είναι πολύ δύσκολο. Από τους αδύναμους και μια ομάδα που δεν έχει μάθει να περνάει γύρους, είναι η πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια. Και ο ΠΑΟΚ 1,87, Βασίλη, να περάσει, 1,87 να μην περάσει. Το καρπούζι στη μέση. Είναι μικρή η απόδοση για να πεις ότι να το αξίζει το στοίχημα. Πιστεύω ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ και πάω να βάλω τα λεφτά μου. Είναι μικρή η απόδοση. Αν ήταν πάνω από το 2, άρχισε να γίνεται, ξέρεις. Ξέρω εγώ, άμα μου λέγεις είναι 2,5, θα σου έλεγα ναι, μια χαρά.
πιστεύω ότι θα τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Αρκεί να μην μου πει κάποιος ότι θα είναι όσο γίνεται πιο άτυχος σε μια κλήρωση. Δηλαδή ότι από τους αδύναμους θεωρητικά που θα έχει απέναντι θα του πέφτει ο πιο δυνατός. Μην μου κάτσει ρε τώρα η Βοηβοντίνα και πάμε Σερβία ή ξέρω εγώ η Χάμαρμπη που θα έχει 50 μάτς στα πόδια της. Αυτό ας λέω κάτσει, και εγώ, σαν δηλαδή, τα Κολόμα από την Ανδώρα ή ξέρω εγώ η Ευρώπη από το Γιβραλτάρ. Δηλαδή μια φορά. Τέλος πάντων, δηλαδή πέρσι όντως η Λεύσκη Σόφιας παρότι μετά ξεχαρβαλώθηκε από μια ομάδα από τη Μάλτα, ούτε θυμάμαι, ήταν μια κανονική ομάδα η Λεύσκη. Με κόσμο, με ενθουσιασμό, σωστά. Γυρίσαμε στην Ευρώπη και πάμε να τα σαρώσουμε όλα. Σωστά. Πάντων, έχει τη στιγμή που την αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ ήταν κανονική ομάδα. Έτσι είναι. Κανονικότατα ήταν. Και το είχα πει εγώ την πρώτη στιγμή, μου θύμιζε έντονα τον ΠΑΟΚ του Ζαγοράκη. Τον ενθουσιασμό, τη συσπήρωση ότι ένας παίκτης πήρε την ομάδα και δώστε διαρκείας και πάμε στην Ευρώπη. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έκανε επιτυχίες στην Ευρώπη σε εκείνη την περίοδο του Θοδωρή Ζαγοράκη. Είχε γίνει ρουτίνα να περνάει ο ΠΑΟΚ από τους ομίλους πλάκα-πλάκα. Ναι. Europa League. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Έχουμε μέρες μέχρι τότε, όχι πολλές όμως, Βασίλη, για να εφησυχάσουν οι ομάδες μας. Εννοείται και εγώ περίμενα. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης, ούτε κανένας. Έχει δίκιο. Περίμενα, μόλον ότι είπα στην αρχή ότι με σοκάρει το ότι έχουμε μπει στη νέα σεζόν, περίμενα, επειδή αυτή την ημερομηνία την άκουγα πολύ, ειδικά από τον Παναθηναϊκό, την άκουγα όμως και σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό, σε σχέση με τον προπονητή του, αν αυτή η εβδομάδα κλείνει και δεν ακούς μεταγραφές, είναι λόγος για να αρχίσεις να ανησυχείς πιο πολύ σε σχέση όχι με το αν θα κάνουν ή όχι μεταγραφές, γιατί όλοι φανταζόμαστε τι θα κάνουν. Το θέμα είναι το πόσο γρήγορα θα γίνουν αυτές για να προλάβουν οι προπονητές να προετοιμάσουν ομάδες. Αλλά θα πω, και αυτό είναι το τελευταίο που λέω και κλείνω, ότι επικρατούν οι νόμοι στη μεταγραφική αγορά, επικρατούν οι νόμοι της λαϊκής αγοράς. Τώρα που βγαίνεις και καίγεσαι, είναι η αρχή της αγοράς και οι τιμές είναι ψηλά. Άρα είναι πολύ φυσιολογικό, ακόμη και αν φτάνεις στην τιμή που ζητάει ο ποδοσφαιριστής, να μην αποφασίζει να έρθει σε σένα, γιατί θέλει να περιμένει για την πιθανότητα από τις καραμπόλες να τον ζητήσει άλλη ομάδα. Δηλαδή είμαι εγώ center for, με θέλει ο ΠΑΟΚ. Εμένα η προσδοκία μου είναι να πάω στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Μου λέει ο manager μου ότι κοίτα η τάδε, η δίνα, η ωμέγα ομάδα πρόκειται να πουλήσουν το center for τους, άρα θα έχουν ανάγκη. Και όταν έχουν ανάγκη μπορεί να έρθουν σε εμάς. Εγώ ο ποδοσφαιριστής θα πω, δεν πειράζει, ας περιμένω, ρισκάρω να χάσω μια μεγάλη ελληνική ομάδα, γιατί θέλω να κυνηγήσω να πάω στο Ισπανικό πρωτάθλημα, γιατί είμαι φιλόδοξος. Βασίλη, κάποια στιγμή, αυτή είναι η άποψή μου, θα πρέπει οι ελληνικές ομάδες να αλλάξουν τη στόχευση. Εντάξει, το έχει κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια η Ουντινέζε, που πραγματικά έχει ένα απίστευτο δίκτυο και 80 ανθρώπους αναβάρδια, χωρίς σταματημό, να βλέπουν παιχνίδια από την Ελλάδα μέχρι και την Αίγυπτο. Και στοχεύανε στα πρωταθλήματα. Όχι του πάνω ραφιού που κοιτούσε η Ρεάλ, η Μίλαν, ο Άγιαξ κτλ. Κοιτούσαν στο από κάτω. Και πέραν παίκτες που δεν είχαν περάσει από τα ραντάρ των μεγάλων ομάδων εύκολα. Ή τουλάχιστον περνούσαν, αλλά δεν δίναν σημασία γιατί υπήρχαν και καλύτεροι από αυτούς. Άρα λοιπόν, να αφήσει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, λέω εγώ τώρα, και να δουν και κάποιες χώρες που. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα υπάρχουν κανονικοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή να τρέχουν, να πασάρουν, να κόβουν. Γιατί δεν μιλάμε για την Premier League. Που είναι ο ανταγωνισμός αδυσόπιτος. Μιλάμε για τη Super League. Βασίλη, που κάποια στιγμή ήρθε ένα λέτο από τη Λίβερπουλ που ανάθεμα τον ήξερε ο Μπενίτεθ. Δηλαδή, μπορεί να τον ήξερε το παιδί με τα μακριά μαλλιά. Τόσο Αργεντίνος. Και έγινε στην Ελλάδα με μάχη για το ποιο θα τον αποκτήσει από τους αιώνες. Οπότε, νομίζω ότι στη Βενεζουέλα, στη Χιλή και σε άλλες χώρες, ακόμα και ευρωπαϊκές, μπορούν οι ελληνικές ομάδες να προσελκύσουν με τα χρήματα παίχτες Β' κατηγορίας και όχι Α. Έτσι νομίζω εγώ, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Ο λόγος που δεν συμβαίνει αυτό είναι ότι ένας πρόεδρος, όταν του λέει ένας τεχνικός διευθυντής θα επενδύσουμε 2 εκατομμύρια για να φτιάξουμε αυτό το δίκτυο, λέει όχι, να επενδύσουμε αυτά τα 2 εκατομμύρια να πάρουμε τον τάδε που είναι παιχτάρα. Συγχαρητήρια, πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνουν και τα απαξιώνουν. Ναι, πρόεδρε, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα να πάρουμε τον τάδε. Να είσαι καλά. Αυτό είναι. Ωραία, Βασίλη. Να πω και σήμερα μαζί μας ήταν η Novibet και τα λέμε αύριο. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.